Οι Τούρκοι με έντονο σκεπτικισμό αναφέρουν ότι η Ελλάδα ξεκίνησε ήδη να επενδύει σοβαρά πλέον έρευνα-κατασκευή σε μη επανδρομένα ναυτικά σκάφη, αφού η Άγκυρα προσπαθεί να κυριαρχήσει σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με το σκάφο Σουλάκ και δύο ακόμα παρόμοιε ναυτικέ μη επανδρομένε πλατφόρμε. Δεν αναφέρονται μόνο σε μη επανδρομένα ελληνικά σκάφη που παρουσιάστηκαν στην ΤΥΦΙΑ 2021, αλλά σε άλλα προγράμματα που θα σκάσουν μύτη ο Σονούπο, προκαλώντα το τεράστιο τουρκικό ενδιαφέρον για τι δυνατότητε των ελληνική κατασκευή πλέον επιθετικών μη επανδρομένων σκαφών. Για το θέμα επικρατεί άκρα μυστικότητα στο ελληνικό πεντάγωνο και τα όποια αποτελέσματα θα ανακοινωθούν όταν η στρατιωτική ηγεσία κρίνει ότι πρέπει να γίνει. Υπενθυμίζουμε ότι ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, απαντώντα προμηνών σε σχετική ερώτηση με θέμα προοπτική σχεδιασμού είτε για κατασκευή είτε για προμήθεια μη επανδρομένων πλωτών μέσων για το πολεμικό ναυτικό, απάντησε. Υφίσταται σχεδιασμό για την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού με βάση τι καταγεγραμμένε επιχειρησιακέ απαιτήσει και οποιαδήποτε λύση εξυπηρετεί τον εν λόγω σχεδιασμό. Εξετάζεται και αξιολογείται διεξοδικά, συνεκτιμώντα τι εκάστοτε επιχειρησιακέ και οι οικονομικές συνθήκες. Πληροφορίες μη επιβεβαιωμένες φέρουν το Ισραήλ, μια χώρα με προηγμένη αμυντική βιομηχανία, να αποτελεί μια πηγή για τη δημιουργία ελληνικών μη επανδρομένων σκαφών σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες. Για παράδειγμα, η εταιρεία Ilbit έχει στο πλουστάσιό της μια σειρά από οπλικά συστήματα, ενώ διαθέτει τεχνογνωσία ή για την κατασκευή και μη επανδρομένων σκαφών που θα βοηθούσε πολλές ελληνικέ εταιρείε. Τα μη επανδρομένα σκάφη, USV, αποτελούν μια τρομερά οικονομική λύση για την Ελλάδα ενώ διαθέτουν μεγάλε δυνατότητε. Ο χειρισμό του γίνεται από επίγειο σταθμό αποτελούμενο από 2 με 3 άτομα. Τα σκάφη αυτού του τύπου αναλαμβάνουν αποστολέ περιπολία, μειώνοντα το ρίσκο ανθρώπινων απολειών με τρομερά αποτελέσματα. Τα USV χρησιμοποιούνται επίση σε επιθετικέ αποστολέ με όπλα ευθυτενού τροχιά αλλά και μικρού πυράβλου, κατά επίγειων και ναυτικών στόχων, σε αποστολέ περιπολία και άλλα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.